Για πάμε να δούμε στο Μέγκα τι υπόθηκε από τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του στο έγκλημα των Ντεμπών. Από ό,τι βλέπω, μόνο στο Μέγκα βρίσκουν βήμα και μπορούν να μιλήσουν οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Για να ξεκινήσουμε, περιλαμβάνει και την εισαγγελέα και απαντάει και στον Πρωθυπουργό σε αυτή τη χώρα, ναι. Μέγκα. Αυτά έτσι συγκεντρώσαμε επιγραμματικά και για να τα συζητήσουμε. Νίκο, είμαι σίγουρη ότι θες το λόγο. Αλλά θέλω πρώτα να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, συγγενής θύματος. Γιατί εμείς έχουμε την γνώμη μας. Έχετε χάσει τη γυναίκα σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε φυσικά τη δική μας γνώμη και άποψη, αλλά ο λόγος. Αλλά η κυβέρνηση έχει άλλη άποψη, έτσι. Καμία συγκάλυψη, κανένα έγκλημα. Σταθμάρχης φταίει, μιλάμε τα ίδια, εντάξει, ζουν στο δικό τους κόσμο. Δικαιωματικά ανήκει πρώτα σε εσάς. Νομίζω ότι γενικά οι εκπρόσωποι εξουσιών μπερδεύονται πολλές φορές και αυτά που θεωρούν ότι είναι δεδομένα σίγουρα είναι τα αντίθετα. Το παρουσίασε η συνάδελφός σας, η δημοσιογράφος. Άλλα έλεγε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα, πριν τις εκλογές. Βεβαίωνε για διαφορετικά πράγματα. Τελικά όταν θα βγουν στο φως το ξυλόλιο και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η έκρηξη και σκότωσε τους μισούς ανθρώπους, πιθανόν να χειροκροτήσει, γιατί άφησε το υπονοούμενο ότι μπορεί να υπάρχει ξυλόλιο. Χειροκροτούν λοιπόν τον εαυτό τους. Άρα διαγράφοντας την πρώτη δήλωση, λέτε, μετά θα σταθεί στη δεύτερη δήλωση και θα πει εγώ τα έλεγα, κάπως έτσι. Δεν ξέρω όμως τι τυχαία έχει ο Πρωθυπουργός. Προέκυψε από τους δικούς σας πραγματογνώμονες, κύριε Κωνσταντινίδη. Όχι, το ξυλόλιο είναι από το χημείο του κράτους. Είναι πιστοποιημένο από τις τυγματοληψίες που γίνανε. Άρα ποιος διαβεβαίωσε τον Πρωθυπουργό, πιστεύετε, τότε, ότι δεν υπάρχει κάποια ύλη? Έλα μου ντε, και ήταν και από την πρώτη μέρα και έδινε και εντολές ΕΥΠ, αστυνομίες, πυροσβεστικές, υπουργεία και του είπανε δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε κομπλέ. Επικίνδυνοι. Ή δεν τον διαβεβαίωσε κανείς και από μόνος του προέβησε αυτή τη δήλωση? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση εν ώψη εκλογών, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται, ο κύριος Κασελάκης? Εγώ πραγματικά αυτό θέλω να πω. Να μας πείτε τελικά τι έχει σπουδάσει ο Πρωθυπουργός. Έχει σπουδάσει χημικός, μηχανικός, επικοινωνιολόγος, να μας λέει για τη Μοντασγέρες ότι δεν υπήρχαν, και μετά ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει και κάποιος να έκοψε, αλλά δεν φταίει αυτός. Ας μας πει λοιπόν τι σπούδασε ο Πρωθυπουργός και όταν βγαίνει να βεβαιώνει αυτά που λέει. Και ο κύριος Τερεζάκης, θέλω να πω ότι στη δήλωσή του είπε ότι θα πάει στον εισαγγελέα. Γιατί, για να παραδοθεί? Δεν μας το διευκρίνησε αυτό. Και στο κομμάτι που αφορά στο μοντάζ, ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει μία, δεν θα πω παραδοχή, μία αμφιβολία ότι ναι, μπορεί και να έχει συμβεί και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του κυρίου Τερεζάκη και από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Παρόλα αυτά, ότι στη δικαιοσύνη όμως λένε, παραδόθηκε το ακέραιο υλικό εξ αρχής. Θα περάσουμε και στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη δυστυχώς δεν έκανε από την αρχή τη δουλειά της. Δεν περιφρούρησε το χώρο. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών και η ανακρίτρια έχουν τεράστιες ευθύνες από αυτού. Έχουμε κατάργηση των εξουσιών, γιατί πήγανε η περιφέρεια, ο Γενικός Γραμματέας υπερέβησαν τη δικαιοσύνη που είναι ο άρχον σε ένα τέτοιο δυστύχημα. Οπότε πρέπει η εισαγγελία από αυτού να παρέμβει για να δει τι θα κάνει, γιατί έχουμε εσχάτη προδοσία και αυτόφορη διαδικασία για να συλλάβει τους υπευθύνους. Παρ' όλα αυτά, όταν και ο ΕΦΕΤΣ ανακριτής ανέλαβε μετά από 10 μέρες, ο κύριος Μπακαΐμης, δεν ζήτησε να κατασχεθούν τα πάντα. Όλα τα καταγραφικά, όλοι οι υπολογιστές, όλοι οι φάκελοι των εταιριών που είναι εμπλεκόμενοι, της ΡΑΣ. Ακόμα και τώρα ζητάνε το ηχητικό. 1,5 χρόνο μετά πήγανε, λέει, το ξαναζήτησαν. Τρίτη, τέταρτη φορά. Δεν ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν να το συνδέσουμε και με την κυρία Δηλίνη. Όταν πήγαμε στις 8-8, γιατί πριν από λίγες ημέρες είχε αναλάβει τα καθήκοντά της, πήγαμε με κάποιο υπόμνημα, ναι, μια ομάδα συγγενών, και της είπαμε ακριβώς αυτά τα πράγματα. Ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν πάει γρήγορα.
και ότι θέλουμε να επιληφθεί επί του θέματος. Είχαμε κάνει αρκετές ενεργές και τη μήνυση που είχαμε καταθέσει το Μάιο και κάποια υπομνήματα στον εφέτη ανακριτή και στην εισαγγελία εφετών. Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε και εξώδικο στον κύριο εφέτη ανακριτή, για να μπορέσει να γίνει η δουλειά του. Και επειδή καθυστερούσαν πάρα πολύ όλες οι διαδικασίες, όλα αυτά που εμείς τα βλέπαμε, ενώ οι ειδικοί, οι αρμόδιοι δεν τα βλέπανε, ναι, αναγκαστήκαμε να πάμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να τους πούμε τους προβληματισμούς μας. Για πάμε λίγο και εκεί λοιπόν, να μας πείτε πώς βλέπετε τη δική της απάντηση, η οποία κατηγορηματική, όπως η ίδια τη χαρακτήρισε, είναι. Οι συγγενείς, σε όποια υπηρεσία και να πήγανε, μιλάγανε στον τοίχο, έτσι. Όποια δικαιοσύνη θα την βρουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη και όχι εδώ. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, όλες οι υπηρεσίες, λίγο πολύ, είναι χαμένες, να το πω. Επηρεάζονται. Και άκερη ήτανε μετά από τόσο καιρό, αλλά και στο χώρο που έγινε, δεν νομίζω ότι άρμοζε μια τέτοια δήλωση της κυρίας Εισαγγελέως. Ας πάμε όμως στο ιστορικό. Η ομάδα συγγενών έκανε δύο, τουλάχιστον για προσωπικά θα μιλήσω εγώ, κάναμε δύο συναντήσεις. Ζητήσαμε και μας δέχτηκε η κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δύο συναντήσεις. Η πρώτη έγινε 8-8, καταθέσαμε ένα υπόμνημα με όλα αυτά που βλέπαμε ότι δεν είχαν γίνει και κάποια ερωτήματα. Και τη δεύτερη την κάναμε, αν θυμάμαι καλά, μετά από 3 εβδομάδες για να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει με το υπόμνημα και να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις ή κάποιες απαντήσεις της Εισαγγελέας. Ναι. Ταυτόχρονα μας είχε πει στην πρώτη επίσκεψη, συνάντηση που είχαμε κάνει, ότι ξέρει ακριβώς που είναι τα πράγματα που έχουν μεταφερθεί από το κουλούρι, διότι μέχρι τότε μετά από 5 μήνες δεν γνώριζε κανένας και ότι φυλάσσονται. Παρ' όλα αυτά, όταν έγινε η δειγματοληψία το Σεπτέμβριο, με πολλές, πάρα πολλές πιέσεις δικές μας, και μετά από λίγο καιρό μπήκε και η ομάδα με τα σκυλιά, η δική, είχαμε τραβήξει φωτογραφικό υλικό από το τεχνικό σύμβουλο το δικό μας για να παρίσταται στην δειγματοληψία από το χημείο του κράτους, ναι, που έγινε στον χώρο του Ευαγγελισμού, στο Κουλούρι, και βρεθήκανε πάλι αρκετά στοιχεία που βεβαιώνουν τις θετικές ουσίες που υπήρχαν στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Όταν το φωτογραφικό υλικό που πήγαμε και δείξαμε στην κυρία Αδηλίνη... Δεν υπολόγιζε η κυβέρνηση στους συγγενείς των θυμάτων ότι θα το κυνηγήσουν τόσο. Φαντάσου, άμα δεν το κυνηγούσανε, άμα δεν είχαν δικό τους πραγματογνώμονες, τώρα θα είχε ξεχαστεί ένα ατύχημα και τέλος. Θα δείτε και μετά άλλο βίντεο. Κάτσε να τελειώσει ο κ. Κωνσταντινίδης. Έχουμε πολλά να δούμε σήμερα. Όπως έχει αναφέρει και ο Παύλος Ασλανίδης, εδώ φυλάσσονται, κυρία Εισαγγελέα, τα πράγματα. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι έχουν φυτρώσει χόρτα, υπάρχουν απορρίμματα. Είναι εκτεθειμένα. Ζώα. Εκτεθειμένα, ναι. Και τότε η Εισαγγελία στο απήντησε, εντάξει, λέει, ένα μικρό ηθικό θέμα είναι αυτό. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτι που έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Λέω, σας τα καταθέσαμε. Αυτό, ότι αυτό δεν έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, δηλαδή. Αυτό αφορά ένα κομμάτι ιεροσιλίας επί του θέματος, αλλά δεν υπάρχει κατηγορητήριο από αυτού. Αλλά το ότι μετά από 5 μήνες μπορεί να βρεθούν υπολείμματα που όντως βρεθήκανε και δεν έχουν γίνει σωστά οι διεργασίες στο πρώτο δεκαήμερο, άρον-άρον πήραν τα πράγματα από εκεί και τα μεταφέραν στο κουλούρι, έχει άμεση σχέση με τη δικαιοσύνη που δεν λειτουργεί σωστά. Φυσικά. Και αυτό ακριβώς τις είπαμε εμείς, ότι το πρώτο δεκαήμερο δεν περιφρούρεται ο χώρος, είναι πολύ σημαντικό και φταίτε εσείς γι' αυτό, η δικαιοσύνη εννοώντας. Το δεύτερο είναι ότι δεν έχετε δεσμεύσει κανένα φάκελο, κανέναν υπολογιστή, κανένα καταγραφικό, ακόμα και μέχρι τότε. Υπήρχαν κάποια στοιχεία, αλλά αυτά που είχαν δεσμευτεί ήταν μετά από 1,5 μήνα και όλα είχαν διαγραφεί. Και για το θέμα αναφέρω πάλι της Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμου που μοίραζε πιστοποιητικά σαν αυτόγραφα και δεν είχε καμία, λέει, τουλάχιστον συστατιστική, ότι δεν είχε καμία ευθύνη, όπως και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που είναι εμπλεκόμενοι, όπως ο ΣΕ, όπως η ΤΡΕΝΟΣΕ, και δεν έχει πάει κάποια εντολή να δεσμευτούν οι φάκελοι και για τις συμβάσεις της 717, αλλά και όλα αυτά που γίνανε μετέπειτα. Και το τελικό που αναφέραμε στην κυρία Εισαγγελέα είναι ότι είχε ζητήσει την άρση της βουλευτικής ασυλίας κάποιων βουλευτών που είχαν εξυπατήσει τον ελληνικό λαό και κακώς είναι στο κοινοβούλιο και τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και της ανέφερα ότι καλώς το κάνατε, κυρία Εισαγγελέα, αλλά αυτοί τουλάχιστον δεν σκοτώσαν. Ο πρώην υπουργός και μεταφορών που εξυπάτησε τον ελληνικό λαό, έβαλε τους ανθρώπους σε ένα δολοφονικό σιδηρόδρομο. Μίλησε για την ασφάλεια. Βέβαια.
Τραυμάτισε, έκανε απόπειρα και 300. Δεν πρέπει να ζητήσετε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Και ζωρίστηκε η κυρία. Ζωρίστηκε η κυρία Εισαγγελέας και μετά από ένα λεπτό μου λέει άλλος είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Μάλιστα. Λέω να το δώσω και αυτό στο κοινοβούλιο όπως δώσατε για τους βουλευτές τους προηγούμενους και το κοινοβούλιο θα αποφασίσει. Βέβαια αυτό δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα ακόμα. Περιμένουμε λοιπόν να κάνει ενέργεια στην κυρία Αδελή. Έχει ένα δίκιο βέβαια σε αυτό ότι αυτό είναι ο νόμος κύριε Κωνσταντινίδη και ότι πρέπει ριζικά να αλλάξει αυτό. Αυτό πρέπει να από τη ρίζα. Να αλλάξει μια και καλή. Να τελειώνουμε το με αυτό. Το θέμα είναι ότι ο νόμος ίσχυε, αν είναι, ίσχυε και για τους προηγούμενους βουλευτές. Οπότε έπρεπε να περάσει από το κοινοβούλιο σωστό από αυτό. Σωστό αυτό που λέτε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν ισχύουν άλλοι νόμοι για άλλους βουλευτές και άλλοι για άλλους βουλευτές. Κυρία Κωνσταντινίδη, όταν μιλάτε εσείς, οι γονείς, οι σύντροφοι που έχετε χάσει τους ανθρώπους σας, προτιμάμε να μην μιλάμε εμείς. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Το περιμένατε ότι 1,5 χρόνο μετά θα συνεχίσουν να σας κοροϊδεύουν? Ως Έλληνας πολίτης, περιμένατε ότι θα συνεχίζετε η κοροϊδία 1,5 χρόνο μετά? Από όλους όσοι έπρεπε να ψάξουν να βρουν ποιος φταίει και να τον τιμωρήσουν? Αυτό το ξέραμε από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος. Δεν πιστεύαμε ότι θα είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και ιδίως μπροστά στα μούτρα μας. Δηλαδή θα βάζαμε και ένα τούλι από πάνω, ένα λίγο έτσι, ένα καμουφλάζ λίγο, να μην είναι τόσο ξεδιάτροπο. Εγώ νομίζω ότι το έγκλημα στα Τέμπη είναι η καταδίκη του καθεστώτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το λέω στα ίσια, έχω συνέστηση αυτού του πράγματος που λέω και οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν τροχαδόν. Ήδη ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους. Δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο αυτό το ψέμα και αυτή η υποκρισία. Έχει ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα η όλη διαδικασία και η όλη κοροϊδία. Η αλήθεια είναι ότι, κύριε Κωνσταντινίδη, ναι, δεν φάνηκε αυτό στις εκλογές. Το έγκλημα το ίδιο να επηρεάζει τόσο πολύ την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά θα φανεί αν η διαχείριση του εγκλήματος αυτού θα κοστίσει. Και πόσο ο κόσμος θα δεχτεί όλο αυτό που γίνεται, αν το θεωρεί συγκάλυψη, αν το θεωρεί κάτω από το χαλάκι, αν το θεωρεί ως όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας πάρα πολύ συχνά, όπως και αυτή η ατάκα που είπατε ακόμα, ότι ναι μωρέ, είμαστε πάρα πολύ συχνά. Το 75% στηρίζει, πιστεύει ότι είναι συγκάλυψη. Άσχετα. Και είναι δημοκράτες. Είμαστε η χώρα του ναι μωρέ. Αυτή η χώρα είμαστε. Ναι, μωρέ, εντάξει, τώρα ξέρετε πώς είναι αυτά. Θα δούμε αυτό λοιπόν πώς θα αξιολογηθεί από τον κόσμο. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε, καλό κουράγιο. Είμαστε εδώ και στη διάθεσή σας ό,τι χρειαστείτε. Η σπουδή που έδειξε η κυβέρνηση για να καλύψει τις βρωμιές της, αυτά τους πρώτους τρεις μήνες φέραν το αποτέλεσμα των εκλογών, που δεν είναι πραγματικό. Διότι το να πας από το 27% στο 31% λέγεται νοθεία. Το να πας από το 31% στο 41%, το 27% στο 41% λέγεται απάτη. Λίγο το λογισμικό, λίγο η Περονόβη, λίγο ο Φραπέδης στη Θεσσαλονίκη και ο Φρέτος στην Ελλάδα φτάσανε σε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε είναι παραπλανητικό το αποτέλεσμα. Μετά από ένα χρόνο και αυτά όλα που έχουν φανεί και αυτά που θα φανούν σε λίγο, διότι περιμένουμε την επικυρωποιημένη έκθεση των τεχνικών μας συμβούλων, οι οποίοι με καινούργια στοιχεία που έχουν έρθει θα καταδείξουν ακριβώς τι έχει γίνει. Το μόνο που δεν θα δείχνουν είναι ο δράστης. Το δράστη θα ψάξει να το βρει η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά από το Μέγκα και μπράβο που δίνει βήμα στους συγγενείς των θυμάτων. Έρχονται νέα στοιχεία. Επιστρέφω σε λίγο, επειδή ο Πρωθυπουργός λέει δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη, θα πάμε στο Open, να δούμε τι παρουσίασαν εκεί πέρα, έτσι. Τι κουβαλούσε το τρένο και πώς η πλημμύρα, Ντάνιελ, συγκάλυψε την όλη κατάσταση. Τα λέμε σε λίγο.